Μέσα από μια μαραθώνια απολογία και μια αφήγηση που παραπέμπει σε αναμέτρηση με τα πλοκάμια της μαφίας, η 39χρονη που έριξε βιτριόλι στον ενδιαστάσει σύζυγό της ζήτησε από το δικαστήριο επίοικια για να μπορέσει να επιστρέψει στα παιδιά της. Το ίδιο θέλει και το θύμα, υποστήριξε αποκαλύπτοντας στο δικαστήριο ότι έχουν επικοινωνήσει. Ο Γιώργος με αφήνει να γυρίσω στα παιδιά μου, επειδή έχει αντιληφθεί τι μου έχει κάνει. Το θύμα στη συγκεκριμένη περίπτωση είμαι εγώ. Θα με σκότωνε ή εγώ θα ζούσα ή αυτός. Ανέφερε σε δραματικούς τόνους απευθυνόμενη σε δικαστές και ενόρκους η 39χρονη, επιχειρώντας να εξηγήσει πώς έφτασε στο σημείο να πετάξει καυστικό υγρό στο πρόσωπο και το σώμα του θύματος. Δεν επιθυμεί να υποστηρίξει την κατηγορία, κάτι το οποίο οφείλω να το πω για να είμαι και εγώ εντάξει ηθικά μέσα μου, τον τιμά. Τον τιμά ιδιαίτερα. Ως άντρα και ως κριτικό. Ο ισχυρισμός της κατηγορουμένης είναι ότι δεν είχε καμία απολύτως πρόθεση να αφαιρέσει τη ζωή του θύματος και συζύγου της. Υποστήριξε ότι είχε μαζί της μία μικρή ποσότητα επειδή φοβόταν, ενώ το μοιραίο βράδυ το θύμα τη βίασε. Όταν τον απείλησε ότι θα τον καταγγείλει στην αστυνομία, εκείνος απείλησε να τη σκοτώσει, όπως είπε. Άνοιξα το βάζο και του πέταξα το υγρό και προσπάθησα να φύγω. Θα με σκότωνε, ή εγώ θα ζούσα, ή αυτός. Σε ερώτηση της εισαγγελέως τι θα έκανε διαφορετικά, η 39χρονη ανέφερε. Δεν θα τον είχα παντρευτεί. Δεν θα είχα πάει ποτέ στη φυλακή να τον δω. Κάθε βράδυ κλαίω. Θα ήμουν μία Καρολάιν. Θα ήμουν μία ακόμα γυναικοκτονία. Ήμουν σε άμυνα. Λυπάμαι για ό,τι έχει προκληθεί. Θέλω να με κρίνετε δίκαια. Δεν είμαι εγκληματίας. Θέλω να αλλάξω τα πράγματα, να γυρίσω στα παιδιά μου. Πυροδοτώντας ωστόσο την αντίδραση της εισαγγελέως, η οποία ζήτησε από την κατηγορουμένη να εξηγήσει πώς επικαλείται τα παιδιά της και το καλό τους, όταν η ίδια επέλεξε να συνάψει σχέση και γάμο με ένα σεσημασμένο σκληρό κακοποιό. Έχει αποδεχθεί την πράξη την οποία έκανε, είναι δεδομένη το ότι θα υπάρξει τιμωρία. Από εκεί και μετά, εμείς αυτό που έχουμε ζητήσει είναι ο ισχυρισμός μας είναι ότι βρισκόταν σε καθεστώς άμυνας και ότι η συγκεκριμένη πράξη θα μπορεί να μεταβληθεί το κατηγορητήριο από απόπειρα ανθρωποκτονίας σε σκοπούμενη βλάβη. Η 39χρονη περιέγραψε το θύμα ως άτομο αδίστακτο, εθισμένο στο τζόγο και την κοκαίνη, με μίσος κατά της αστυνομίας, περιγράφοντας ότι ο ίδιος της έλεγε πως μόλις βγει από τη φυλακή θα σκοτώσει τον αστυνομικό που τον πυροβόλησε στο ξενοδοχείο, όπου σταμάτησε η δράση της συμμορίας στην οποία συμμετείχε, ενώ έπαιρνε τα χρήματα από τις ληστείες για να παίζει χαρτιά. Με ακόμη πιο μελανά χρώματα περιέγραψε τα αδέλφια και την οικογένειά του, την οποία έχει χρεώσει, όπως είπε, πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να ξεπληρώσει τα χρήματα που ζητούν με αγωγές όσοι έπεσαν θύματα των ληστρικών επιδρομών στις οποίες συμμετείχε. Ο λόγος που θέλει να φύγει, το ξεκαθαρίζω, να γίνει φανερό σε όλους, είναι ότι θέλει να ξεκινήσει κάτι καινούργιο στη ζωή της. Η 18χρονη τότε φοιτήτρια που φέρεται να ήταν εκείνη που τηλεφώνησε στο θύμα προκειμένου να τον παρασύρει στο ξενοδοχείο, όσο και ο ταξιτζής που τη μετέφερε στην Αγία Γαλήνη, αρνούνται ότι είχαν οποιαδήποτε σχέση με το σχέδιο της 39χρονης να εκδικηθεί το θύμα.